τους τρεις σας, πρόχνει μπουκάλια στους πελάτες, δεν ενημερώνει την κάβα και κρατάει τα φράγκα για πάρτι του. Δεν μπορώ να περιμένω στο κλείσιμο. Αύριο! Τι κάνεις, ρε! Μη χώνεσαι, δουλειά σου! Τα φράγκα θα σας κόψω, φέτες! Όχι, ρε! Φύγε, ρε, το παιδί μου, ρε! Τα χρειά της γυναίκας, μωρή κουφάλα! Φεύγα! Θα σε θόψω! Με λάθος άνθρωπο τα πάνες, μαλάκα μου! Η μάτα μας. Λάζαρε, Ζαν-Κλοντ, πάρετε στην κουζίνα. Από εκεί θα ακούς χαίρεις τις φωνές. Σταματήστε, θα μιλήσω, αφήστε τη. Θα σας τα πω όλα, σας παρακαλώ, αφήστε τη. Η Χριστίνα Ρούσου είναι αδερφή μου. Ψύχος έχει εδώ μέσα. Αφού δεν σε βρήκα κοκαλωμένο, τυχερός είσαι. Δεν κατάλαβα πώς με πήρε ο ύπνος. Ήρθα για να... Να ελέγξεις τον μπουζί. Μην ψάχνεις δικαιολογίες. Το είδα κι εγώ το σημείωμα. Το διάβασες? Ξένα στο ίδιο μου το σπίτι. Αυτό θα είμαι από εδώ και πέρα. Αν αυτό θέλεις να είσαι, αυτό θα είσαι. Εμείς αποφασίζουμε τι θα είμαστε. Όχι πάντα. Μερικές φορές αποφασίζουν άλλοι για μας. Έτοιμος είσαι να εγκαταλείψεις. Αμάν βρε Θράσο, δείξε λίγο πυγμή. Πιάσε τον Ταύρο από τα κέρατα και φέρ' τον να δυο σβούρες. Γιατί λένε να μιλάμε. Ο Ταύρος θα μου πέφτε πιο εύκολος. Κοίταξε, δύο είναι τα δεινά. Ή ξεχυμονιάζεις στο δωμάτιο των ξένων, ή έρχεσαι μέσα να πάρουμε πρωινό όλοι μαζί. Λίγο σουρεαλιστικό το δίλημα. Πώς κολλάει τώρα μετάλλο? Μωρέ, κολλάει. Θα έρθεις. Τα εκβοντώ. Κάτι σαν το καράτε δηλαδή. Ας πούμε, αλλά το φόρτε μου είναι το kickboxing. Τι μου έλεγες? Για το kickboxing. Α, ναι, και σας τα μαθαίνω όλα αυτά για να σας βάλω στην πόρτα? Όχι, μόνο στο ότι μάθει ο καθένας, ιδιωτικός. Εγώ ψαχνόμουν από μικρός. Αυτό φαίνεται. 2 μέτρα παλικάρι, στήθος μάρμαρο, μπράτσα γρανίτης και έτοιμος να ρισκάρεις για τους άλλους. Αυτός είναι άντρας, όχι πορδοβούλωμα. Θράσο, θα διπλασιάσει το μισθό του Λευτέρη. Ποιος είναι ο Λευτέρης? Ο Pitbull φυσικά, ούτε το όνομά του δεν ενδιαφέρθηκες να μάθεις. Δεν πειράζει. Πώς δεν πειράζει, έστειλες τα πρόβατα στη σφαγή και δεν ξέρω το όνομά σου. Να πάρουμε το πρωινό μας με ηρεμία. Ήρεμοι ήμασταν μέχρι που ήρθατε, τυχαίο. Να φύγουμε λοιπόν. Στο καλό. Κάτσε κάτω. Πεινάσα λύκος μου είπες. Φέρσω αναλόγως. Αφεντικό, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και την περιποίηση. Χαρά μου. Εγώ σε ευχαριστώ για ό,τι έκανες τέλος πάντων. Θα κάτσεις για μεσημεριανό? Να ξέρω να υπολογίσω. Όχι, όχι. Να πηγαίνω πια στο σπίτι μου. Αρκετά σας φορτώθηκα. Αυτό μην το ξαναπείς. Εγώ και παίρνεις χρωστά με τη ζωή μας. Έκανα ό,τι θα έκανε ο καθένας. Αυτή η σεμνότητά σου με τσακίζει. Τόσο νέος, τόσο γυμνασμένος και τόσο σεμνός. Λοιπόν, μέχρι να έρθει το ταξί, εγώ θα σου πω το φλιτζάνι και εσύ θα μου πεις πότε θα μπορέσουμε να αρχίσουμε μαθήματα. Τι μαθήματα? Κικβοντόξερ. Ζούμε σε άγριες εποχές. Να μην ξέρω να μηνθώ. Αλλιώς πρέπει να σε έχω σωματοφύλακα. Κάτι που δεν θα με πειράζει καθόλου. Φλερτάρει το Pitbull, αυτό κάνει. Πες μου ότι κατάλαβα λάθος. Αυτή η βλακεία σου με τσακίζει. Τόσο πενιντάρης, τόσο λαπάς και τόσο βλάκας.
Κατάλαβες τώρα γιατί κρατούσα κρυφό το λογαριασμό. Αυτό ακριβώς φοβόμουν. Ότι θα εισβάλλουν στη ζωή της Χριστίνας αδιαφορώντας για τις συνέπειες. Εγώ φταίω. Δεν σε κατηγορώ. Ό,τι έγινε, έγινε. Στα είπα απλώς για να κατανοήσεις το λόγο της παραίτησής μου. Μέχρι να βρω κάποιο σημαντικό πελάτη, τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Αν θες να ψάξεις αλλού για δουλειά. Τι είναι αυτά που λες τώρα, η δουλειά με κρατάει κοντά σου. Εγώ όφιλα. Τίποτα. Δεν μου οφείλεις τίποτα. Δεν φτάνει το κακό που σου έκανε. Δες το και από την άλλη σκοπιά. Η Χριστίνα έμεθε ότι έχει αδερφό. Κάτι που μάλλον δεν θα μάθαινε ποτέ χωρίς τη δική σου, πώς να το πω, πρωτοβουλία. Δεν θα ήταν κρίμα. Είσαι τόσο γλυκός. Τόσο. Μην ενοχλήσετε, σαν να μην είμαι εδώ. Κλέρι, θα σε φωνάξω. Για τη συνέχεια. Υπομονή, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Περίμενα ότι δεν είχες κάνει από εδώ μέσα με ελαφρά πηδηματάκια. Δεν είναι αργά για να γλιτώσεις. Κοπάνα τι. Κόφτω, εντάξει. Δεν σου επιτρέπω να ανακατεύεσαι τη ζωή μου. Θα μπορούσα να μείνω δίπλα του για πάντα. Αρκεί να το θέλει. Ζει ένα δράμα, κοπέλα. Καλά λένε ότι έρωτος αποβλακώνει. Αφού ήρθες απροειδοποίητα, ως συνήθως μην φύγεις με διαχέρια. Θα τα χρειαστείτε. Ο καινούριος δικηγόρος θα προσλάβετε πρέπει να ενημερωθεί, για τα τυπικά τουλάχιστον. Τα ουσιαστικά θα τα μάθει με βουτιά στα σκατά, όπως και εγώ. Ναι, καλά. Τι έγινε με τις πετρούλες, εσύ έσπρωξες? Ορίστε. Το μερίδιο μου το κράτησα. Αυτό έλειπε. Σε ενημερώνω ότι η μοιρασιά είναι στα 5. Έβγαλα και στο θράσο μερίδιο. Μη λέει ότι τον έριξα κιόλας. Τέλος πάντων, μάθαμε τι γίνανε τα υπόλοιπα διαμάντια. Ο Σπύρου πρόσφατα άνοιξε λογαριασμούς καταθέσεων σε 5 διαφορετικές τράπεζες. Άρα, μάλλον πρόλαβε και τα σκότωσε τα υπόλοιπα. Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. Πάρε και τους φακέλους και φύγε. Έλα, μην το παραχέζεις. Μας φοβέρισες. Μία, δύο, φτάνει. Το κάτω-κάτω εσύ φταίς. Ας μας έλεξε από την αρχή ότι ρούσε ο αδελφός σου. Φεύγεις ή θα σε βγάλω καροτσάκι. Ας το ζωρίλι και Ρίκο. Δεν μπορούμε να σε αφήσουμε να φύγεις και το ξέρεις. Γνωρίζεις πάρα πολλά για να κυκλοφορείς χωρίς λούρι στην πιάτσα. Με απειλείς. Ναι, αλλά μην το παίρνεις προσωπικά. Όποιος και να ήταν, θα τον αντιμετωπίζαμε το ίδιο. Μη μας αναγκάζει να κάνουμε κάτι που δεν θέλουμε. Τσακίδια και δώσε το μήνυμα σε όλους. Δεν σας φοβάμαι. Μια υποπτική κίνηση να δώσω, σας έχω σβήσει από το χάρτη. Δεν θα προλάβεις να τη σκίνεις, Γκίκα. Θα σου έρθει από εκεί που δεν το περιμένεις. Έχω μασίσει πιο σκληρά ο χωράκι από σένα. Ναι, κάτι έχει πάρει τα αυτή μας. Σκάβεις το λάκκο σου, φτιάξε τον εφαρδί για να χωρέσετε δίπλα-δίπλα. Της έτριξες τα δόντια. Είσαι τόσο. Ταραγμένος. Και χρειάζομαι να χαλαρώσω. Κι άλλο DVD με τη λάθη. Πού θα πήρες? Όλη τη σειρά. Και δεν έπαιρνε ένα αληθινό σκυλάκι με το θαφράγκα? Μη σου πω ότι θα σου ερχόταν και πιο φθηνά. Δεν το πιάσα. Να αντικαταστήσω το Ζιζού. Να βρω υποκατάστατο του γιου μου. Μια σκέψη έκανα. Για να μην βαθανίδεσαι έτσι. Εμένα δεν με πειράζει να έχουμε σκυλάκι στο σπίτι. Αλλά να φάω θυμάπα 200 επεισόδια με τη λάθη, αυτό με πειράζει. Δεν θέλω να ξανακούσω λέξη γι' αυτό. Αν μπει σκυλί εδώ μέσα θα είναι μόνο Ζιζού. Τελεία και παύλα. Εντάξει. Οπα. Ποιος είναι? Σιλβία, ανοίξτε! Σιλβί, πώς θα πω... Σιγά, γαμώτο μου! Ήρθα να τα πούμε τρεις μας και μην ακούσω το αφεντικό. Το ξέρει? Όχι, δεν το ξέρει. Στα προκατακτικά ο θράσος μας δημιουργεί πάντα προβλήματα, οπότε θα τον ενημερώσουμε αφού πάρουμε κάποιες αποφάσεις. Σχετικά με? Σχετικά με τον Γκίκα. Προσπάθησα να το αλλάξω τα μυαλά, αλλά μου το παίζει μπετόν ερμέ. Επιμένει στην παραίτησή του. Αν φύγει, θα τα βρούμε σκούρα, το ξέρετε αυτό. Ακούω προτάσεις. Εκφοβισμός. Το έκανα ήδη, τι σας λέω. Αφού δεν παίρνει από λόγια, να περάσουμε στις πράξεις. Του φάμε το αμάξι, του φάμε το γραφείο, του φάμε τα μούτρα. Και αν συνεχίσει να μας πάει, το ξεπαστρέφουμε και βρίσκουμε έναν άλλο. Να προτείνω κάτι πιο ψύχρεμο. Νομίζω πως μόνο ένας μπορεί να το καταφέρει να μείνει στη δουλειά. Επέστονετε! Το αφεντικό. Να ολοκληρώσω. Θα το καταφέρει όχι γιατί θα το παίξει άγριος, αλλά το αντίθετο. Θα πάει παρακαλετός, κάτι που κανένας από τους τρεις μας δεν γουστάρει να κάνει, σωστά? Ολόσωστα. Ολοκλήρωσε. Ο Γκίκας, επειδή είναι γνωστή ψωνάρα, θα νιώσει απαραίτητος και θα μας κάνει μεγαλόψυχα τη χάρη να μείνει. Τέλειο. Αυτές οι υπόγειες σκέψεις με τρελαίνουνε. Μπράβο, Λάζαρε. Ώρες-ώρες τα χάνω μαζί σου. Η Λάζαρε είναι αυτή, τη λάτρευα. Κι εγώ. Φοβερή θηρά. Την έχω ολόκληρη. Θες να κάθουμε παρεούλα να τη δούμε? Να φέρω και popcorn. Αγγέλα, μήπως είδες πουθενά τη Λένα? Ψάχνεις.
Νόμιζα ότι η Αγγέλα συνήθως κάθισε εδώ και... Είπαμε, ψάχνεις. Ναι, θέλω να μιλήσουμε. Εγώ δεν θέλω. Ωραία, μην μιλάς. Μπορείς τουλάχιστον να μ' ακούς. Και χωρίς αντιπερισπασμός. Λοιπόν, κανονικά θα έπρεπε να είμαι χαρούμενος, ευτυχισμένος που όλη η οικογένεια είναι πάλι στο σπίτι. Και, δεν είσαι. Όχι, βέβαια. Να ξαναφύγουμε. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ποιο είναι το πρόβλημα. Συνεχίζεις να με κρατάς σε απόσταση και κάνεις ό,τι μπορείς για να τη μεγαλώσεις. Γιατί ρε Λένα! Γιατί είμαι μια μέγερα που τη βρίσκει να σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Δεν είπα αυτό. Δεν χρειάζεται να το πεις. Το εκπέμπεις ολόκληρος. Παίρνεις και αυτό το δυστυχισμένο ύφος. Όλη η αδικία του κόσμου πάνω σου. Ξέρω κι εγώ να κάνω ειρωνικά σχόλια. Δεν θα μας βγάλει πουθενά. Δεν τραβάω κανένα ζόρι να μας βγάλει κάπου. Τι ζόρι τραβάς, ρε Λένα, μπορείς να μας πεις. Γιατί για να χαργετήσει με το Pitbull μπροστά στην Αγγέλα και σε μένα, κάποιο ζόρι θα έχεις, δεν μπορεί. Αλλιώς δεν εξηγείται τέτοια ξεδιάντροπη συμπεριφορά. Εμένα κατηγορείς για ξεδιάντροπη συμπεριφορά. Ναι. Έλα, Λευτέρη μου. Όχι, δεν ενοχλείς καθόλου. Κοίταξες το πρόγραμμά σου. Και, χωράω κάπου. Τέλεια, δεν βλέπω την ώρα να με διδάξεις. Α, μην ξεχάσεις να αλλάξεις τις γάζες απόψε. Μπορείς μόνος σου. Οκ, bye-bye. Ο Pitbull ήτανε. Ναι, και κόψα αυτό το παρατσούκλι. Μια χαρά λεβέντικο όνομα έχει το παιδί. Θα μου πεις κι άλλοι έχουν το όνομα Θράσομο, αλλά δεν έχουν τη χάρη. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα σε αυτή τη ζωή. Εσύ τα έχεις, αλλά δεν τα εκτιμάς, Λένα. Τα εκτιμώ όσο τους αξίζει. Τι σε πιάσε, ρε παιδάκι μου τώρα, γιατί καθαρίζεις. Γιατί πρέπει, μάζεψε τα πόδια σου. Και ποιος το λέει το πρέπει. Εγώ το κλουβί μου το φέρω βρώμικο. Μάζεψε, είπα. Δεν φτάνει. Εγώ έχει να παίρνω, οκ. Κουδούνι ήταν αυτό. Κουδούνι, στο τσακ πρόλαβα. Τώρα! Γεια σας, είμαι η... Κατάλληλη. Αστειεύομαι, πέρανα Κατερίνα μου. Εγώ είμαι η Αγγέλα, η γιαγιά του Μπέλα. Είναι καλύτερα? Ποτέ δεν ξέρεις με αυτό το παιδί. Τώρα είναι καλά, την επόμενη στιγμή χάλια. Όπως και να έχεις, ευχαριστώ που ήρθες. Μην το συζητάτε, του έφερα τις σημειώσεις για να μην μείνει πίσω. Ήτανε ποτέ μπροστά. Βασιλάκη, σε ζητάνε. Γεια. Τώρα το πιάσα. Είχες πει στη γιαγιά μου ότι θα έρθεις. Εκείνη μου είπε να έρθω, για να σου πω τι κάναμε τις μέρες που έλειψες. Με έχεις κόψει να με νοιάζει. Εντάξει, ήθελα να δω και που μένεις. Το δωμάτιό σου. Καταλαβαίνεις πολλά από το χώρο που ζει κάποιος. Δηλαδή εσύ τώρα κατάλαβες. Φυσικά. Πεντακάθαρο δωμάτιο, όλα περιποιημένα. Αντίθετο τελείως με την εικόνα που βγάζεις προς τα έξω. Γιατί κρύβεσαι από τους άλλους? Γιατί παριστάνεις το χήμα τύπο? Δεν τον παριστάνω, είμαι χήμα. Ό,τι πεις. Σου έχω αντιγράψει ό,τι σημείωσα από την παράδοση και ότι πρέπει να ξέρεις αύριο. Τσάμπα κόπος. Δεν θα ξανάρθω σχολείο. Θα κάνω παρέα με το Γοδεφρίγο. Ποιο ενδιαφέρον το βρίσκω. Αχου! Τέλειος! Πώς το φωνάζεις? Γοδεφρίγο. Άπαιχτο. Πώς το σκέφτηκες? Βαφτισμένο μου το φέρανε. Δεν έχεις διάβασμα? Φροντιστήριο, ξένη γλώσσα, κάτι? Έχω, αλλά δεν με νοιάζει. Κακός. Μην τρως την ώρα σου με μένα και το ψάρι. Γαμώτο μου, γιατί τα αγόρια είστε τόσο γκάου? Τι έρε, Βασίλη. Είμαστε οι δυο μας στο δωμάτιό σου. Λες να σκέφτομαι το φροντιστήριο? Την ξένη γλώσσα. Πάει, Γοδεφρίγο. Φεύγεις κιόλας. Τόσο λίγη ήταν η ύλη. Αυτά που ήθελα να του πω, το τα είπα. Τα εμπέδωσε, γιατί δεν αφομοιώνει εύκολα. Θα επιμείνω μέχρι να τα εμπεδώσει. Έτσι σε θέλω. Πολύ κίνηση σήμερα. Έχουν κλείσει τον κεντρικό δρόμο και έρχεστε όλοι από εδώ. Κατερίνα, αυτή είναι η Πέννη μας, η αδελφή του Βασίλη. Μην τρομάζεις και δεν είναι ανάγκη να πεις χάρηκα, καταλαβαίνω. Η Κατερίνα είναι συμμαθήτρια του Βασίλη. Γεια. Hi. Πρέπει να φύγω. Και να μας ξανάρθεις όποτε θέλεις. Στο καλό. Η Κατερίνα φταίει για τη λοφοτομή. Μακάρι. Άρε που χέσα, ολολόγια είσαι. Γιτζία και γιτζία. Μην μου τον αποσυντονίζεις. Προσπαθεί να αφομοιώσει. Από πού το συνδιαφέρει τι γίνεται στον κόσμο? Τις αγγελίες κοίταζα. Τι, ψάχνεις για σπίτι κιόλας? Κάτσε λίγο να σε δούμε. Για δουλειά ψάχνω. Τράβο στο ξηροκαρπάδικο. Τυπικά ανήκει ακόμα στον πατέρα σου. Εκεί μέσα μεγάλωσα. Θέλω να τον κόψω τον όρο, ρε γιαγιά. Όχι να τον προεκτείνω. Σοβαρά ψάχνεις για δουλειά? Δεν θέλω δεκάρα από αυτούς. Η από αυτή είναι η μάνα και ο πατέρα σου.
Δεν θα συγχυστώ, κάνε ό,τι θέλεις. Μη μου το σιτώσεις όμως κι άλλο, αρκετά. Babysitter. Μόνο ο Δράκουλας θα σου εμπιστευτεί τα παιδιά του. Μη στέκεστε στη μέση, κυρία, γιατί με εμποδίζετε να κάνω τη δουλειά μου. Δώσ' μου 5 λεπτά, αυτό μόνο. 5 λεπτά. Και μετά θα με αφήσεις ησυχή. Να αφήσω την παραγγελία. Ξέρω ότι το σοκ για σένα ήταν μεγάλο. Προσπάθησα να σε απαλλάξω από την ταλαιπωρία. Αλλά δεν σ' άκουσα, λάθος μου. Έχεις κάθε δικαίωμα να είσαι πικραμένη. Πικραμένη? Έξαλλη είμαι. Με το ζόρι κρατιέμαι να μην σ' αρχίσω στις μάπες. Και όχι επειδή σε λυπάμαι, αλλά επειδή θα με διώξουν. Δεσποινής, να παραγγείλω. Έρχομαι, έρχομαι. Να, αυτό. Αυτό το παράλογο που κάνεις. Δουλεύεις σερβιτόρα αντί να αφοσιωθείς σπουδές σου. Πρέπει να ζήσω κιόλας. Δεν το πιστεύω ότι κάθομαι και σου απολογούμε. Και εσύ που ξέρεις για τις σπουδές μου. Σωστά. Νομική, ε. Μη μου αρχίσεις τώρα τις μπούρδες με τα DNA. Και εσύ το έχεις σκεφτεί. Ο πατέρας μας δικηγόρος, εγώ δικηγόρος, εσύ. Εγώ θα τα παρατήσω και θα κάνω θέατρο, δες το πάμε. Δεσποινής. Ναι, έρχομαι κύριε, μισό λεπτό. Γιατί να μην τελειώσεις τις σπουδές σου με την άνεσή σου. Δεν χρειάζεται να δουλεύεις, το ποσό στο λογαριασμό σου είναι μεγάλο. Θα σου έλεγα τώρα που να τον βάλεις στο λογαριασμό. Όσο και να προσπαθείς να μου γίνεις αντιπαθής, δεν θα τα καταφέρεις. Χαίρομαι που είσαι αδερφή μου. Χαίρομαι που γνωριστήκαμε έστω και με τέτοιο τρόπο. Και τι θες να σου πω τώρα, ρε φίλε. Να σε φωνάζω αδερφούλη. Να τρώμε μαζί στις γιορτές και να ανταλλάζουμε δωράκια, αυτό θέλεις. Θα το ήθελα. Ειλικρινά. Δεσποινής, τι θα γίνει. Πολύ ανυπόμονος είστε, κύριε. Κοίτα, εμένα με έχουν μεγαλώσει σαν κακομαθημένη μοναχοκόρη. Και εμένα σαν κακομαθημένο μοναχόγιο. Είδες, δύο κακομαθημένοι μαζί πολλοί είναι. Δεν νομίζω ότι θα τα βρούμε, Κυριακικά, άδικα παιδεύεστε. Δεν θα υποχωρήσω έτσι εύκολα. Και έλεγα, από πού το έχω πάρει το πείσμα, από τον πατέρα μου ή τη μητέρα μου. Ήρθες εσύ και μου έλυσες την απορία. Ένα καφέ μπορώ να παραγγείλω. Τράβα, πιες τον σπίτι σου. Αυτό το συνεχές τικ-τακ με ερεμεί και βάζει τη σκέψη μου σε τάξη. Εμένα με αγχώνει. Τι ήθελε ο Μπεχράκης στην αποθήκη στοιχείων, δεν ψάχνει κάτι συγκεκριμένο. Μάλιστα, μία βαλίτσα με ροδάκια. Με ρώτησε αν την είχε μαζί του Κουτρουμπάς κατά τη σύλληψη. Υπήρχε τέτοια βαλίτσα. Όχι. Ο Σπύρου, Θεός χωρέστων, μου παρέδωσε το πουγγί με τα διαμάντια, το κουτί με τα πουρα και ένα σακ βαγιάς με αλαξιές. Είναι όλα κρυφά. Μη φλιάρεις. Μάλιστα. Σε επισκέφθηκε κανείς άλλος εκτός από τον Μπεχράκη. Γιώργο, εσύ σου μέσα. Νικόλα, τι κάνεις, ρε φίλε. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε. Καιρό. Πολύ. Από τότε που πήρα την απόσπαση. Μου λείψες, ρε Μπαχάς. Ναι, και εμένα πολύ. Ρωτάει πολλά ο Γλάρος, πρόσεχε. Να παραγγείλω και καφέ να τα πείτε πιο χαλαρά. Συγγνώμη, κύριε αστυνόμε, ήμασταν στο ίδιο περιπολικό με τον συνάδελφο. Μη φλιαρείς. Σας αρέσουν και εσάς αυτά, ε. Έχω κι εγώ ένα στο σπίτι. Χαλαρώνω με το τικ-τακ. Άλλοι εκνευρίζονται. Δεν θα πάμε καλά. Φλιαρώ πάλι. Συγγνώμη, κύριε αστυνόμε, σας ακούω. Κάτσε. Να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία στην έρευνα. Ποτέ δεν έχω αποτύχει σε έρευνα. Και στη συγκεκριμένη έχω ένα λόγο παραπάνω να θέλω άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Ναι, άκουσα ότι ήσασταν συμμαθητές με τον Σπύρο στη σχολή. Και εγώ άκουσα ότι με ένα μαγικό τρόπο βρέθηκες φρουρός του Κουτρουμπά στην Κλούβα. Εντελώς συμπτωματικά τη μέρα της απόδρασης. Μάλιστα. Για κακή μου τύχη. Όχι, για κακή σου. Θα μπορούσαν να σε έχουν καθαρίσει. Δεν το κάναν όμως. Ποιος έδωσε εντολή να συνοδεύσει τον Κουτρουμπά? Ο αστυνόμος Μπεχράκης. Και στα πρακτικά γιατί δεν υπάρχει? Γιατί. Παράτυπο βέβαια και πρέπει να το ψάξω, αλλά μου την έδωσε προφορικός. Προφορικός? Μάλιστα. Και από όλο το σώμα γιατί διάλεξε εσένα, ρε Κλοντάκι? Τέλος χρόνου. Κι εγώ απόρρισα που είπα. Τέλος χρόνου. Και όσο για τις απορίες, δεν θα αφήσω καμία αναπάντητη. That's a promise. Το έχει πάρει προσωπικά. Ο Σπύρου ήταν συμμαθητής και φίλος του. Και μου σπάσε και τα νεύρα με αυτό το τικ-τακ. Το συχαίνω με αυτό το παιχνίδι με τις μπίλες. Ναι, γρέμισε. Μην αγχώνεσαι τόσο πολύ. Η μικρή μου πείρα με δίδαξε ότι όλοι οι μπάτσες στην αρχή το παίζουν σκληρή. Χωρίς παρεξήγηση, ε. Ελεύθερα μεταξύ μας. Το ψάχνει πολύ. Δεν θα αργήσει να μάθει και τη σχέση μου με την οικογένειά σας. Η οποία σχέση πάει κατά διόλου, ε. Όχι με όλη την οικογένεια, ελπίζω. Ό,τι και να γίνει με την Μπέννη, είσαι τώρα πια δικός μας άνθρωπος. Δεν ξέρω πώς να την αντιμετωπίσω. Όλες μου οι προσπάθειες καταλήγουν σε τσακωμό. Είπαμε, οι γυναίκες της οικογένειας είναι αλλοπρόσαλες. Δεν βγάζεις άκρη. Πάντως μην εγκαταλείπεις. Κατά βάθος σε αγαπάει. Απλά είναι πολύ εγωίστρια για να το παραδεχτεί. Σας έχω πει! Αν συνεχίσει ο πουλημένος να έρχεται εδώ, εγώ θα φύγω. I mean it! Για μένα ήρθε! Και στο κάτω-κάτω δεν μας υπόδειξε εσύ. Και θα δεχτούμε και ποιον όχι. Μα αναγκάσετε να γυρίσω, οκ? Το κατά.
πια προσωρινά. Μέχρι να βρω μια δουλειά. Δουλειά! Χρειάζεσαι λεφτά, κορίτσι μου, γιατί δεν μας το πες. Μέχρι να βρω μια δουλειά και να την κάνω από εδώ μέσα. Αλλά δεν είμαι υποχρεωμένη να τρώω τη μάπα και τα τσιράκια σου! Για πρόσχε τα λόγια σου! Εσύ πρόσεχε τις παρέες σου! Θα μας υποδείξεις τώρα η Πέννη τι είναι σωστό και τι είναι λάθος! Σας παρακαλώ, μην τσακώνεστε, φεύγω! Το θέμα ήταν να μην έρθεις! Και μην ξαναδώ την πατσοφατσά σου! Αν κατεβαίνεις κέντρο, σε πάω εγώ. Αν κατεβαίνεις κέντρο, σε πάω εγώ. Είσαι χειρότερος από μένα. Και τα επιμονή. Ναι. Ποιος ρωτάει? Είσαι να μάθεις ποια είμαι εγώ, όχι? Α, του τζαμπουκάδες αλλού. Παρακαλώ. Ναι, η Αργυρό είμαι, η Μπουζάνη. Θες και αριθμό ταυτότητας? Πέστονται να τελειώνουμε. Και τι στο διάολο θες μετά από τόσα χρόνια? Μην τολμήσεις, μ' ακούς? Μην τολμήσεις! Σας στείλε κάποιο γραφείο? Όχι, διάβασα την αγγελία. Έχεις ξανακρατήσει, παιδιά? Όχι, η πρώτη που θα είναι. Υπάρχει πρόβλημα? Θυμώνεις? Δεν θυμώνω. Να μπω να μιλήσουμε πιο χαλαρά? Επειδή βιάζομαι, στείλε μου συστάσεις και θα σου τηλεφωνήσω. Ταχυδρομισέτες. Μην πεις τον κόπο να ξανάρθεις εδώ, ε. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Ήθελα να ρωτήσω για την κοπέλα που μιλούσατε πριν λίγο. Καταζητείτε! Το φαντάστηκα! Ευτυχώς που δεν την έβαλε μέσα στο σπίτι. Όχι, δεν είναι. Να αγάξει το παιδί ήθελε. Απαγάγει, παιδιά! Γιατί δεν την πιάνετε? Θα κάνει επιτέλους η αστυνομία τη δουλειά της σε αυτή τη χώρα. Ή το βουλώνεις ή σε συλλαμβάνω. Διάλεξε. Ορίστε. Επειδή είναι διαφορετική, πρέπει ντε και καλά να καταζητείτε. Τι λέγατε? Αυτό θέλω να μάθω. Ήρθε για την αγγελία. Ψάχνουμε babysitter. Πες το από την αρχή. Ώστε ψάχνει αλήθεια για δουλειά. These lines were made for me and you. These lines were made for me and you. I feel a shoe today. My lips would say, on knees I pray. Καλησπέρα. Θέλω να αλλάξω το νούμερο τηλεφώνου μου. Εργάσιμες ώρες. Τις δικές μου, τις δικές σας. Ρε, άντε μου στο διάολο. Είστε τελείως κακομοίγοι. Τα άλλα κουβάλα είμαστε. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ μήπως μπορείτε να μου στείλετε ένα ταξί εδώ. Λαπούτα 56. Εδώ δεν είναι το 56? Εδώ. Hey, are you fucking idiot! Τι μου λες δεν ψάχνετε για πολίτρια? Για την αγγελία, γιατί την έβαλες, για χαβαλέ? Όχι, βρήκαμε υπάλληλο. Πριν από λίγο. Έλα, Παναγία μου, τι είναι αυτό το πράγμα εδώ πέρα? Okay, sorry για την έκρηξη. Sorry, ειλικρινά. Εντάξει. Αλλά τη χρειάζομαι τη δουλειά. Και μη μου ξαναπείς ότι βρήκατε πολίτρια, ούτε το σημείωμα από την πόρτα δεν έχεις βγάλει. Πρέπει να το σκεφτώ. Θα μου δώσεις λίγο χρόνο. Okay. Ο χρόνος σου αρχίζει από τώρα. Έλα, κούλαρε. Joke. Το κατάλαβα. Θα... Κοίτα, δεν έχω προϋπηρεσία από μαγαζί με ρούχα, αλλά έχω πολύ φευγάτες ιδέες για fashion design, ε.
Και εδώ που τα λέμε, το εμπόρευμά σου χρειάζεται λίγο refreshing. Γιατί? Τι γιατί? Είσαι που είσαι σε λάθος σημείο. Πουλάς και αυτές τις σκιτσιές, πώς θες να επιβιώσεις? Ρισκαρέτο, πουλά λίγη τρέλα και άποψη στη βιτρίνα και θα δεις πώς θα τσιμπήσουνε. Οι κολλητοί μου πάντως σίγουρα. Άμα ριβάρουν οι κολλητοί σου, εδώ η γειτονιά είναι λίγο συντηρητική. Θα φάμε πολύ ξύλο. Λίγο. Αποστηρωμένοι και κρυόκολλοι είναι. Γι' αυτό σου λέω. Χρειάζεται κάτι να κάνει τη διαφορά. Ο κόσμος έχει βαρεθεί τα άγευστα πράγματα. Το ρούχο έχει taste. Και μπορεί να είναι και spicy. Πώς είπαμε ότι σε λένε? Δεν είπαμε. Πένι. Μάνος. Βέβαια, Μάνος. Ξέρω τι κάνω, βρε Νέστορα. Κάτσε να περάσουν λίγες μέρες και θα στα φέρω. Μην καρφωθούμε αμέσως. Άσε, μόνο κοντά μου είναι ασφαλισμένα τα διαμάντια. Ο παθός μαθός που λένε. Θα σε πάρω αργότερα. Σε Βεγγέρα πας? Όχι, στο μαγαζί. Α, άσε τον ανθρωπάκο στην ησυχία του. Σκασμένος έφυγε. Ναι, το άκουσα τον μπαμ. Δεν ήταν η εξάτμιση? Δεν πάω για το Θράσο, για το Λευτέρι πάω. Το πορτιέρι. Μαζέψου. Άσχημο παιχνίδι ξεκίνησες. Ποιο παιχνίδι? Θέλω να μάθω την πορεία της υγείας του. Υπάρχουν και τηλέφωνα. Δεν φοβάσαι μήπως παρεξηγήσει το τόσο μεγάλο ενδιαφέρον? Γιατί να το παρεξηγήσει? Κακό είναι που ενδιαφέρομαι για τον συνάνθρωπο? Όχι. Κακό είναι που ενδιαφέρεσαι για τον συγκεκριμένο συνάνθρωπο, που είναι και παλίκαρος και εντελώς συμπτωματικά στη δούλεψη του άντρα σου. Και τι φταίω? Δική του ιδέα ήταν να στείλει το Λευτέρι στο παράπηγμα. Και μην βάζει αμέσως το πονηρό στο μυαλό σου. Δασκαλός μου θα γίνει και νοιάζομαι. Τόσο που ούτε ρώτησες για τα παιδιά σου. Τι κάνει ο γιος σου, τι φάση περνάει πάλι η κόρη σου? Σβήσαν όλοι οι άλλοι και έμεινε το τζόβενο. Τι να σου πω, μωρέ. Λες να έφευγα χωρίς να δω πώς είναι το παιδί? Δεν καταλαβαίνω κάτι στις σημειώσεις που μου άφησες. Τι σημαίνει να μετασχηματίσουμε ένα κείμενο από ένα είδος λόγου σε ένα άλλο? Α, αυτό σημαίνει. Οκ, απλό. Εξήγησέ μου κάτι άλλο. Αυτό που με φίλησες. Το εννοούσες? Γιατί γελάς? Θέλω να πω, δεν ήταν στιγμιαίο λάθος, ε? Οκ. Τα λέμε αύριο στο σχολείο. Είμαι πολύ καλύτερα, θα έρθω. Χαρικές. Ακίνητος. Πού το βρήκες το κινητό, στο δώσει η γιαγιά σου? Όχι. Έφερα το σπίτι τούμπα και το βρήκα. Έλειψα λίγες μέρες και πήρε ο κόλος σου αέρα. Βασιλάκι, φέρ' το εδώ. Άστο. Αν τσαλακωθεί το φόρεμά μου, την έβαψες, Βασιλάκι! Άστο το ρημάδι! Με ποιον μιλούσες? Τη βουκαριάρα την Τζία πρίζεις πάλι? Χαίστηκα! Τη έκανα delete! Τι είναι αυτό που τη έκανες πάλι, βρε! Θέλει να με πεθάνεις, φυλακή θα σε βάλουνε! Άλλοι το άγγεστε! Ρε γιαγιά, πες, γιατί θα σαλτάρω! Μιλούσα με την Κατερίνα για τις σημειώσεις και μπουκάρισε! Ποια είναι η Κατερίνα? Εξαιρετικό κορίτσι και συνομήλικο. Τον βοηθάει με τα μαθήματα. Και γενικώς τον βοηθάει από ό,τι βλέπω. Ξεκολλήσαμε ό,τι τζιά δηλαδή, γιατρευτήκαμε. Όρκο δεν παίρνω για κανέναν. Πάντως καλά δείχνουν τα πράγματα. Και πώς έγινε τέτοιο θαύμα? Με τις δικές μου ευλογίες. Το κινητό μου θέλω! Πάρτο! Μπορώ να φύγω ήσυχη δηλαδή? Α, καλά βιάστηκα. Γιατί χαμογελάς, Πένι μου? Όταν χαμογελάς εσύ, όλοι οι άλλοι κλαίμε. Ταύτισα σήμερα, but finally I'm happy. Πες μου ότι βρέθηκε ο σχιζοφρενής που σε πήρε στη δουλειά του. Όχι ακόμα, αλλά έχω καλό feeling. Ποια δουλειά, τι λέτε? Η κόρη σου αποφάσισε να σταθεί στα δικά της ποδάρια. Δεν θέλει δεκανίκια. Και τι δουλειά θα κάνει, δεν ξέρει την τύφλα της. Κοίτα, μη σε μπλέξουν πουθενά. Μη σου δώσει να με το φέρεις κανένα πακέτο, όχι θα πεις. Shit! Γιατί δεν πήγα για σφινάκια? Το έχει μοίρα μου τελικά, βρε παιδάκι μου. Δεν μου το χρωστάει να βγω χαλαρή ένα βράδυ. Τράβα, ξεβάψου, βάλε κάτι πρόχειρο και έλα να μου κάνεις παρέα. Τα εγγόνια μου με αγνοούν. Και όσο γερνάει ο άνθρωπος, τι αποζητάει? Μια συντροφιά. Σοβαρά τώρα, πιστεύεις ότι με αυτές τις άχλες θα με πείσεις να μηνώ? Είπα να κάνω την προσπάθεια, πας και προλάβω. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κρυωμένη είσαι? Μάλλον. Και περιμένεις με το φουλάνι, ζεστάνεις το λαιμό σου. Τι είπα να ζεστώ κονιάκ ένα ουίσκι με μέλι, να δεις άμεσα αποτελέσματα. Ναι, θα το χτυπήσω. Για κοίτα με. Κοίτα με, είπα. Α, εσύ έχεις αρπάξει άσχημο κρύωμα. Βγάλε το φουλάρι. Κυρία Σιλβή. Κεριά, βγάλε το γαμότο μου τώρα, μην το ξαναπώ. Βγάλε το, είπα. Κάτι πήρε το αυτί μου και τον παπάρα τον άντρα σου. Ξανάξε τα ίδια. Αυτή τη φορά το βάλω σε γύψο, αλλά σε τσιμέντο. Σας παρακαλώ, θα ζητήσω περιοριστικά μέτρα. Δεν θα με ξαναπλησιάσει. Μην πείτε τίποτα, σας παρακαλώ. Σπυράκι να ξύσει και να ματώσει, αυτό θα θεωρήσω υπεύθυνο. Χάρη στο γραφείο μου τώρα.
Καλησπέρα, αφεντικό. Καλησπέρα. Αφεντικό, αν δεν θες να κάνω συγκυρά σου μαθήματα αυτοάμυνας, μου το λες και τις το ξεκόβω. Εγώ από σένα παίρνω δουλειές. Δεν μπορώ να τις απαγορεύσω να κάνει αυτό που θέλει. Σε μένα θα το πεις και θα μείνει μεταξύ μας. Θα βρω μια δικαιολογία. Άμα χρειάζεται να κάνει μαθήματα, ας κάνει. Να κάνω κι εγώ ότι μου περνάει από το κεφάλι να τελειώνουμε. Αφεντικό, μη γίνω αιτία. Πλάκα κάνεις. Αιτίες να θες. Βρίσκει λένε εκεί που δεν υπάρχουν. Εσένα λυπάμαι, κακομοίρη μου. Θα σε τρελάνει. Καλό κουράγιο. Τι μπόχα είναι αυτή! Κλείσε, κλείσε, κάτι βρωμάει. Θα πάρει πόδι, καθηγήτρια. Επειδή έχω πολλή δουλειά. Και τυχαίρωσες που την έχεις ακόμα. Αν είναι πάλι για τα ποτά. Λοιπόν, σου δίνω μια τελευταία ευκαιρία να μου πεις τι συμβαίνει. Γιατί δεν με πιστεύεις, επειδή είμαι Αλβανός εγώ την έχω κάνει τη λαδιά. Με λες ρατσίστρια. Λέω ότι με υποπτεύεσαι άδικα, δεν έχω τίποτα να κρύψω. Αν θέλεις να με διώξεις, διώξε με. Τι άλλο να σου πω. Και να ξεμπερδέψεις έτσι εύκολα. Τι λες ρε φίλε, περνιέσαι για πονηρός. Έχασε την ευκαιρία σου, αλέ. Κάτι σκύλο βρωμάει το διάδρομο. Κλείσε, κλείσε. Γιατί έχει τέτοια μούτρα ο Χάρης, άρχισες να διώχνεις κόσμο. Όχι, αλλά από αυτόν θα αρχίσω. Κάποιος βάζει χέρι στις πράξεις. Ο Χαρούλης είναι ο Άμπερου ανύποπτος. Το πέτυχα να δίνει φράγκα σε ένα μούτρο. Ελπίζω να μην έχουμε τα καλά του Αλκέτα. Μα όποιο θα έχει μπλέξει με την παραμύθα φαίνεται. Κάτι άλλο, παιδί. Εγώ τον έχω για εξηγημένο παιδί. Λιγομίλητος και επαγγελματίας. Τα σιγανά από τα μάτια να φοβάσαι. Λοιπόν, τον έχετε στο νου σας και πού ρίχνετε κανένα βλέφαρο και σεισμαρό. Η Νάμπερ του ύποπτη. Όχι, τον Άμπερου αν θύμα. Το καθήκιο άντρας σας την καταχαιριάζει πάλι. Αυτό θα το απολαύσω. Κι εγώ επίθυμη. Όπω, τι μυρίζει έτσι, σαν τη σκάλη του γιού. Και έλεγα, τι μου θυμίδι. Στο στρατό είχαμε έναν που όταν έβγαζε τη σκάλθη στο θάλαμο, βγαίναμε εμείς από τα παράθυρα. Το κόβεται έλεος πια! Πρέπει να έχω την εικόνα μας με την πόχα! Συγγνώμη, εγώ φταίω. Τι έγινε με τον Ερικό? Ας ξεκινήσουμε με αυτό. Κράτησε το μερίδιό του και έβγαλε και σε σένα. Κρατήστε τα! Δεν χρειαζόμαστε λαιμοσύνη. Πρέπει να μιλήσει τον Ερικό. Εγώ! Εσύ, αφεντικό, τα λες πιο σπουδαγμένα από εμάς. Πρέπει να τον πείθει να μείνει. Αλλιώς θα αναγκαθούμε να τον ξεπαστρέψουμε. Τι! Καλά δεν κολλώνετε πουθενά! Τόσα χρόνια συνεργάτες, σχεδόν φίλοι! Δεν σας φρενάει τίποτα! Στη νύχτα δεν υπάρχουν φιλίες και κολλητοί. Έπρεπε να το έχεις μάθει πια. Τέλος πάντων, θα του μιλήσω. Ούτως ή άλλως τον χρειαζόμαστε πηγόντως. Ο αστυνόμος που ανέλαβε την έρευνα παριστάνει το βαρύ πεπόνι. Μάθαμε όνομα. Γλάρος Δημήτρης, σας λέει τίποτα. Αμέ. Αν μα δωρήθη, θα καταλήξει γλαρόθουπα. Και πότε τους άνοιξε αυτούς τους λογαριασμούς? Μάλιστα. Έχει καταθέσει μεγάλα ποσά. 10 ζωές να δουλέψω, τόσα δεν θα βγάλω. Ευχαριστώ. Και μην κοινοποιήσεις ακόμα τα στοιχεία. Κάνε μου αυτή τη χάρη. Σου χρωστάω. Πού στο διάλογο έπλεξες, ρε Σπύρο. Πίσω το κεφάλι, πίσω. Ας το δικό μου το κεφάλι, αυτά τα κεφάλια και οι γυναικέδες, τι θέλουν εδώ. Θανάση. Κανονικά πρέπει να σκόνω μούτρα που μου πες ψέματα, τον λένε Παντελή. Πες του Θανάση, να έρθει να τα πλώδει, ή θα φύγουν αυτά ή εμείς. Το βόρο δεν παίρνετε πίσω. Ήθελα να του πω που μένω, μου το στείλει στο σπίτι. Αλλά δεν τζίμπησα, άχαζε είμαι. Κακόσματα μου. Εσύ δεν μου πες μακριά από την Τηρέμπορα. Το είπα, ε. Ας τα ληστώ τώρα. Δεν τσιγκουνεύτηκε πάντως. Κιμπάρης. Αποδρέχεται αυτή η μπόχα. Μη μου πείτε, δουλάμπασης. Δεν φωνάζεις κάποιον να τον πάει στην κουζίνα? Δεν σας στείλουμε κόσμο. Αυτά έχουν πεθάνει χρόνια. Ημερομηνίες είδατε. Καλά έτσι βρωμάνε τα καλά τυριά. Τα όλα και όλα. Ο δουλάμπασης μπορεί να είναι μπίχτης, αλλά γκαρμύρης δεν είναι. Για ποια τα έστειλε? Στο μορφότερο πλάσμα του κόσμου, πρωτότυπο. Στη ματούλα. Για πάρτι στα δίνω ούλα. Α, θα ξεράσουν και ποιητής. Ένα σου λέω, είσαι άχρηστη. Δεν το πιάσα αυτό. Για μπάστα! Γιατί είμαι άχρηστη? Εγώ φταίω που τη διάλυση μικρή. Πρόσεχε, τη λες εις βάρος σου είπε. Εντάξει, όπως και να το κάνουμε είναι μικρότερη. 2-3 χρονάκια στα ρίχνω. Μα να σου πάρει χθεσίνη το δουλάμπαση μέσα από τα χέρια. Στο πιάτο τον έχει τραβήξει στην πίστα σου, χαστρό σκέδαφο. Τι άλλο να κάνω? Τον κοίταζα στα μάτια και του τραγουδούσα λιγωμένη. Αυτό είπε, σε κοιτάζει λιγωμένο, όχι εσύ. Να σου πω, χαίστηκα. Εσύ με βάλες το τρυπάκι και τόσο που ασχολήθηκα με τον Τηρέμπορα πολύ είναι. Αν μου πάρει τη μικρή από το μαγαζί, θα σε θεωρήσω υπεύθυνη. Σιγά καλέ τον κελεπούρι που θα χολοσκάσουμε κιόλα. Όσο και να μην θες το παραδεχτείς, η μάτα μας τράβηξε λίγο κόσμο στα μεσάνυχτα. Πιάκια κάνεις. Ποιο κόσμο καλέ. Από το κακό στο χειρότερο πάμε, κάθε βράδυ και πιο λίγοι.
Και πού να δεις τώρα που θα απαγορέψουν και το κάπνισμα στα μαγαζιά. Ούτε εγώ δεν θα μπορώ να μας σώσω από τον καταποντισμό. Μύγες θα βαράμε. Και οι μύγες στα μάτια τους τι μάτα θα τάχουνε. Κράτα τη μακριά από τον ντουλάμπαση. Πώς? Πρόβλημά σου. Εγώ τη μικρή τη θέλω πάση θυσία στο μαγαζί. Κάτσαμε τη βάρκα. Καλησπέρα. Αυτό θα πει έκπληξη. Δεν με περίμενες, πού να με περιμένεις. Μη βιάζεσαι. Το τελευταίο που με νοιάζει είναι να μπω εκεί μέσα. Για σένα ήρθα. Για μένα. Τα είπαμε, δεν τα είπαμε στο τηλέφωνο. Ναι, τα είπαμε, αλλά ξέρεις πως είναι αυτά. Νιώθω υπεύθυνη για αυτό που έπαθες και... Πώς πάει το τραύμα. Αχ, σε πόνεσα. Όχι, δηλαδή ναι. Είναι ευαίσθητο ακόμα. Μέχρι που σκέφτομαι να αναβάλουμε λίγο τα μαθήματα, ώστε. Δεν πιστεύω να το μετάνιωσες. Στηρίζομαι σε σένα. Άλλος πρέπει να το μετανιώσει, όχι εσύ. Ποιος άλλος? Δικό μου θέμα. Εσύ κοίτα να συνέρθεις γρήγορα. Έλα, γορίνα μου. Ξέρω ότι τα έχεις πάρει άσχημα μαζί μου. Τι πια είμαι? Η Τζία σου, βρεματάκια, ξέχασες τη φωνή μου? Πιάσε τη φωνή μου, είμαι λίγο μπουκωμένη. Το νούμερο. Δεν παίρνω από απόκρυψη. Α, μάλιστα. Συνοπτικές διαδικασίες. Έτσι εύκολα βάζεις χ, εσύ. Βασίλη. Ναι. Τι κάνει η φιλενάδα μου? Λένα, δεν το πιστεύω. Αυτές οι διαβολικές συμπτώσεις με κάνουν κουρέλι. Μη σκεφτώσουν να... Εμέσως πλην σαφώς. Τι κάνεις εδώ? Είπα, αφού η Τζία δεν πρόκειται να ξαναπατήσει το σπίτι μας μετά από αυτό που έγινε, ας πάω εγώ να τη δω. Ναι, πού να ξαναπατήσω. Ο μικρός, τι κάνει? Μ' αρέσει που νοιάζεσαι κιόλας για τα μούτρα του. Αχ, μωρέ, ψυχούλα. Το είχα καταλάβει εγώ από την πρώτη στιγμή που σε συνάντησα στην boutique, θυμάσαι? Ξεχνιέται αυτό. Μοιραία συνάντηση. Και Βασιλάκη, σε κρυφοκοίταζε που άλλαζε στο δοκιμαστήριο. Ούτε που μου περνούσε από το μυαλό η κατάληξη. Άστα τώρα αυτά. Το παιδί να είναι καλά και όλα τα άλλα. Δόξα τω Θεώ. Πάει καλύτερα. Άρχισε να ενδιαφέρεται κιόλας για τα μαθήματα. Μπα! Μπράβο, μπράβο! Πώς και έτσι? Όπως συμβαίνει πάντα σε αυτή την ηλικία. Του γυάλισε κάποια από το σχολείο. Τουλάχιστον αυτό είναι φυσιολογικό. Καλά, δεν ήταν και ανομαλία που του άρεσα. Θα πιεις κάτι να πω να μας φέρουν? Όχι, όχι, όχι. Έχει βαριά ατμόσφαιρα εδώ μέσα, ή μου φαίνεται. Κάτι μου μυρίζει. Τώρα κλεισούρα να το πω. Και ευγενικά το λες. Ευτυχώς τα πήγαν στην κουζίνα γιατί με είχε πιάσει το κεφάλι μου. Χειρότερα από hangover. Ποια καλέ? Θα σου πω. Έχουμε να πούμε. Είδα και τη φωτογραφία μια κοπελίτσα στην πόρτα, καινούριο φρούτο. Να. Αυτά όμως λένε μου θέλουν πότε, δεν λέγονται ξεροσφύρι. Δεν χρειαζόταν να έρθετε παρεούλα με μπασκίνα που φοράει στολή. Φαίνεται μια θυμικόνα του μαγαζιού, γκλάρε. Τρομάζει πελάτε. Ζητάω συγγνώμη για την αναστάτωση. Έχετε απόλυτο δίκιο. Συνηθισμένος να συνοδεύομαι πάντα από όργανο, δεν το σκέφτηκα. Και έφερε το μαδί του μπαγλαμά. Κόφτο ρε. Γνωριδόμαστε, εγώ δεν ξεχνάω. Μου τα είχε πρίξει στην ανάκριση. Εσύ να πεις. Όργανο. Συνεχίζουμε. Να μην έχεις ψαρωμένο ύφος. Θες να του μιλήσεις εσύ που είσαι και αφεντικό? Δεν ζήτησε εμένα. Κάνω ό,τι χρειαστείς. Όλοι έχουν την τιμή τους να το θυμάσαι. Αν δεν είσαι σίγουρος, να με κοιτάς, σου κάνω νοήματα. Ρεζίλ θα γίνουμε. Και θα σηκώθεις τον υποδεχτής. Αυτός να σε πλησιάσει. Ναι. Καλώς ήρθατε στα μεσάνυχτα, κύριε Γκλάρε. Δημήτρης, άκουσα σωστά? Να τα ακούσατε. Προτιμώ το αστυνόμε. Όπως θέλετε, αστυνόμε. Δεν θα τσακωθούμε γι' αυτό. Εγώ είμαι η Σιλβή. Να σας συστήσω τον κύριο Κουτρουμπά. Χαίρομαι πολύ. Θράσος Κουτρουμπάς. Καθίστε, αστυνόμε. Πουλάκι, δεν καπνίζω. Ποτάκι. Δεν πίνω. Τι θα μπορούσα να σας προσφέρω? Κάποιες πληροφορίες για το τρίγωνο Μπεχράκη Σπύρου Κουτρουμπά. Αν γνωρίζω κάτι, βεβαίως. Ναι, θα προτιμούσα στη συζήτησή μας γιατί γι' αυτό πρόκειται. Δεν σας ανακρίνω να μην παρεσταντάλει. Εγώ σας αφήνω να τα πείτε. Το όργανο θα παραμείνει? Φυσικά δεν πάω πουθενά χωρίς το όργανο. Είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης που λέμε, ε? Ακριβώς. Τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Να είστε σίγουρος ότι παίρνει άξια το μισθό του από το κράτος. Α, μάλιστα. Κατάλαβα, και ο μισθός δεν φτάνει κοινωνικό που να ζήσει κανείς με το βασικό και αν έχει και οικογένεια. Λοιπόν, Δημήτρη μου, πριν προχωρήσουμε στις ερωτήσεις, μια φιλική χειρονομία από μένα. Ένα συμπλήρωμα στο μισθό του παιδιού και το δικό σου.
Πας να με δωροδοκίσεις κουτρουμπά. Όχι βέβαια, προς Θεού. Μια μικρή οικονομική ενίσχυση στο κακοπληρωμένο αστυνομικό σώμα. Όργανο πέρασε του χειροπέδες. Τον άκουσες, απόπειρα δωροδοκίας. Όπα, όπα, όπα. Το πήρατε στραβά, ρε παιδιά. Δεν είναι ανάγκη τώρα αυτό. Σιλβί! Σιλβί! Τι σημαίνει? Κάτω τα χέρια από το αφεντικό, θα θέλει ανήθω. Τι έγινε, ρε Γκλάρα, έρχεσαι και καλά για κουβεντούλα και το μπουζουριάζεις. Αποπειράθηκε να με δωροδοκίσει, έχω και μάρτυρα. Είστε και μαρτυριάρη. Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Προφανώς πρόκειται για παρεξήγηση. Να το ξεχάσουμε. Προσέξτε τι λέτε, γιατί δεν το έχω σε τίποτα να σας συλλάβω συμπούρμπουλους. Πάμε. Δημήτρη μου, σε παρακαλώ, μην θέλω μέσα. Προχώρα! Προχώρα, είπα! Τι παίρνεις εσύ εδώ? Κανένα δεν θα κάνετε τίποτα! Τι κάθεστε και κοιτάτε! Έτσι που σας κάτωσε! Συρβεί τον Ερίκο! Ειδοποίησε τον Ερίκο! Είμαι εγώ εδώ και ζητάς από αυτή να ειδοποιήσεις τα άρθρα του δικηγόρου μας! Χώστε τον μέσα, αστυνόμε! Όσο πιο βαθιά γίνεται! Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Δεν είχα τύχη, είχα τα μάτια μου ορθά.